Δυνατά, 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 πάμε! Ω! Εκλογές είχαμε! Άιντε πάλι! Ω! Με ξανάγυρι! Περιγράψαμε το πρώτο νύχτα του γάμου και τώρα ήρθε η ώρα να με βάλουν να περιγράψω πάλι το δεύτερο νύχτα του γάμου. Τι να γίνει, τον ήφη ίδια είναι. Τι να σε πω τώρα, το γαμπρό το ίδιο, το κουμπάρο το ίδιο, μόνο κάποια στιγμή εκεί που καθόταν και ήταν το ζευγάρι και καθόταν στο δωματίο, μπηδήξαν από τα παρατράπα, αρχίσαν εκεί και τους ερχόταν κάτι κοφέτα στο κεφάλι. Κοιτάνε, τι κοφέτα είναι αυτά που είναι. Και βλέπω κάτι σπαρτιάτες είχαν μπει μέσα από το παραθύρο και πετάγανε τα κουφέτα. Τα οποία τα είχαν πάρει από το πρώτο γάμο και το πρώτο νύχτα και τα πετάγανε. Τενάζεται ο Μητσοτάκης που είναι νύφη. Το νύφη είναι το Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη είναι το νύφη. Και λέει, πού βρέθηκαν αυτά τα κουφέτα. Και πιάνει τα κανάλια, παίρνει ένα-ένα. Γαμώ το κερατό μου, λέει. Τι πάνε το κλείσει το όλο το πόρτες. Να μην πει πιάνει το αυτιά. Το βγάζει το τραβάει και τα δύο το αυτιά. Εδώ ρε αυτιά του. Εσύ, μαϊμού, πού το περάσανε μπροστά σου. Δεν είδες πού πηγαίνουνε. Τι το έχω βάλει. Το σκάει να μην φυλάει εμένα, γαμώ το κερατό μου. Όλες οι πόρτες κλειστό. Πώς μπήκανε μέσα το. Πώς το λένε. Το έχω κλείσει το κράτος εγώ. Το έχω κλείσει αριστογός. Το έχω κάνει σαν τάπιτ. Κάνω μία έτσι. Παίρνει αέρα, κάνω μία έτσι. Το κλείνω το αέρα. Τι έγινε. Πώς μπήκαν οι Σπαρτιάτες μέσα στο σπίτι μου. Εγώ έβαλα 100 απαγορεύσεις. Πιτσιά του η κόλλα μου το σκάει. Όπα, όπα τον λέει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό το λέει. Την ύφη. Μισό λεπτό κάτσε. Να σε πω κι εγώ. Και ο κοβέντης. Ο Θεός το λέει. Έβαλε απαγορεύσεις στο Αδάμ. Μη το μήλο, μη το μήλο, μη το μήλο. Τι έκανε ο Αδάμ. Το φάγε το μήλο. Δεν είχε αχλάδι να φάει, δεν είχε πορτοκάλι να φάει, δεν είχε μάγκο να φάει. Παραδείσο, όλα τα και να τα φάει. Αλλά άμα το βάλει στον άλλο το μυαλό, μη το μυαλό, μη το μυαλό, φεύγει το μη. Φεύγει το τό και αρπάζει το μυαλό και το τρως. Το φάγει το μυαλό, κατάλαβες. Συμπεράσμα, όποιος θέλει να κάνει κόμμα, του πιάνει και του κάνει τρεις εβδομάδες για να μην μπορέσουν τα κανάλια να προλάβουν να το σωροκομπαθήσουν. Γιατί άμα σε γοστάρουν τα κανάλια, θα σε, πώς το λένε, θα σε δομήσουν. Αλλιώς θα σε σοδομήσουν. Δηλαδή θα σε, υπάρχει ένα άλλο φρασίδιο, δεν το ξέρω πώς το λένε, αυτοί το μορφωμένοι, σοδομίζουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι σε από εδώ, κάτι γίνεται. Ευτυχώς, Παναγέτσα μου, δεν θα βάλει μέσα στο κυβέρνηση το γρήγο το πλευρί, βεβαίως, γιατί δεν φτάνουν τα καινούργια τα κοφέτα που μας μπήκανε, θα έχουμε και τα παλιά τα κοφέτα, τώρα το Μητσοτάκη θα χορέψει στο ταψί, έλα, έτοιμος είσαι, Έλληνοι, δώσει. Έρχεται να φάτε. Έρχεται καβάλα στάλογο. Αυτό είναι άλογο. Όπα. Με 50% αποχή, αυτό που έγινε, τι είναι το αποτέλεσμα, το ποιο είναι, 50 πήγαν για μπάνιο και το 50 πήγαν για κάπι. Δηλαδή, να το πούμε συμπειρασματικό, ας πούμε, το όλο θέμα είναι 1-2 στα χίλια του. Αυτό με τα συγχωρήσεις καλώς, αλλά αυτό είναι. Αυτό είναι. 1-2, να, σε λέει. Και από αυτούς τους 50 που πήγανε, βγήκανε όλα τα μαμούνια αυτά. Το Τσίπρα, δόξα Θεός, πήγε ακόμα παρακάτω. Μια χαρά, δόξα Θεός. Προσπάθησαν πάρα πολύ να φτάσουν στο 3%. Δεν το καταφέρανε. Αυτό το φορά παλεύανε πάρα πολύ. Στην αγούρη βγήκανε, σου λέει, ρε γάμο, τόσα προσπάθεια κάναμε να το κατεβάσουμε στο 3%. Όχι! Θέλει κι άλλη προσπάθεια. Να προσπαθήσουμε κι άλλο και το άλλο τετράετία να τα καταφέρετε, να τα φτάσετε στο 3%. Γιατί άμα συνεχίσει με τα ίδια προσώπατα, κυρία μου, και το ίδιο μυαλό, θα καταφέρει να το φτάσει. Δεν υπάρχει. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως το κάνω και επίτηδη. Σου λέει μισό λεπτό, μην παραδώσετε ένα 3%. Και τι πρέπει να κάνω κι εγώ, να σα παραδώσω το 3% και να φύγω. Δεν γίνεται συνέχεια να παίρνω εγώ τι πατάτε, να σκύβω, μαζεύω τι πατάτε και να έρθει ένα άλλο Αχτσόγλου και ο Σακελαρίδη στο Ακρόπεδι. Εγώ δεν είναι για πατάτα τώρα να πουλάει και να πάρει το δικό μου τα πατάτα. Πέσκεψε, πιάσει και το μέση μου και να πάρει το Σακελαρίδη να πουλάει το δικό μου το πατάτα και να μαζεύει το δικό μου τα φράγκα. Δεν είναι.
Αλλά το βάλε στη κρίση το θέμα αυτό το δικό του. Το είχε βάλει όλο το κρίση να αποφασίσει το κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ το 3%. Να αποφασίσει το άλλο το 30%. Δεν υπάρχει και να υπάρχει. Το άλλο το αντροφάκι κατέβηκε αυτό σε ψήφο, αλλά ανέβηκε σε ποσοστό. Αυτά μόνο στο δημοκρατία γίνεται. Αλλά τώρα δεν έχει μεγάλο διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θα πέσει. Όχι, εγώ είμαι ταΐς, εγώ θα το κάνω. Εγώ είμαι αντιπολίτη, εγώ θα είμαι αξιωματικό. Εγώ θα είμαι αξιωματικό. Θα πλακώνω το άλλη μέρα στο σκηνή και θα πηγαίνει πέρα εδώ το τσαντίρι από εδώ και από εκεί. Αλλά αυτό είναι σαν το ανεκδότο που βγαίνει ο ελέφαντας βόλτα και σηκώνονται 100.000 μυρμήγκια εναντίον του. Απάνω λέει το χειμένο εγώ. Απάνω του φάτε τον τόπο του και πορεμάνε 100.000 μυρμήγκια. Πέφτουν απάνω στο ελεφάντο και προσπαθούν. Και το ελεφάντο κάνει μια έτσι και λίγο φαγούρα κάνει. Και πέφτουν απάνω το 999 μυρμήγκια πέφτουν κάτω και μείνει ένα μυρμήγκια πάνω. Το ξέρει ο αρχιμέρημιγκος αυτό με το μικρό το όνομα και το φωνάζει «Μίτσο, πνίχτωνα!» Το ελεφάντο, τι να το πνίξει, τι να το πνίξει το ελεφάντο. Θα σε πνίξει κακομή, θα σε πατήσει κάτω. Του κουκουέ, εντάξει, για να υπάρχει, λίγο πάνω, λίγο κάτω, είναι σαν την πίεση του γέρο. Λίγο, το πρωί ήταν 14, τώρα έχει πει στο 12, είναι μια χαρά εκεί. Εκεί μέσα πάει παππούς. Δεν πάει για πρωταθλητής, δεν κάνει πρωταθλητισμό. Το κουκουέ κληρώνει περίπτερο και θέλει να δώσει στο γιο του ένα περίπτερο. Δεν το θέλει το παραπάνω. Δεν θέλει τα μεγαλεία. Άντε το περίπτερο, αν το επεκτείνει λίγο, να βάλει και παγωτά δέλτα να πουλάει. Δεν θέλει κάτι άλλο. Να έχει την πελατεία του και να ξέρει τα ονόματά του, να στέλνει ένα στεφάνι στο κηδεία όταν πεθαίνει το άλλο. Ό, είναι το μόνο εφημερίδα από το ξέρει ο με το όνομά του. Πέθανε ο Στέλνης αυτό. Πέθανε το έχει μεγάλο έννοια. Γιατί άμα έχει μεγάλο κόμμα, δεν ξέρει το όποιο είναι δικό σου να τον δώσει. Το κουκού έκανε μια βόλτα γύρω από τον εαυτό του και είναι ευχαριστημένο. Το Κασιδιάρη μέσα από το φυλακή έβγαλε κόμμα και εσύ συγχαρούμενο. Μπορεί, πολύ ωραίο σεβασμό δείξαμε στο Φίσαν. Μπράβο μας, πολύ ωραίοι Έλληνες. Μπράβος, μπράβος, μπράβο. Πάμε. Δεν φεύγω εδώ, είμαι σε λέω. Για το φαλακρό το μπαροφάκι λέω, δεν στενοχωρήθηκα πολύ, δεν πειράζει. Θα πάει αυτός με το γυναίκα του, θα πάει στο Αίγινα, θα κόψει και ένα δικά του νομισμάτο εκεί πέρα, να συνεννοούνται εκεί με Δημητρούλη, θα παίρνει τη βαρκούλα, Δημητρούλα του ψαρά και θα πηγαίνει μια βόλτα να ψαρεύει εκεί πέρα μια χαρά. Και το πιο πλάκα έχει που θα έρθει το ζωή στο Βουλή, ρε, θα είναι μεγάλο γλέντι, θα γίνει, θα έρθει η ζωή, καρδούλες θα παίξουν, θα σας ανοίξει την καρδούλα έτσι, έτσι, έτσι θα πάει η καρδούλα σας. Τα κατάκα, γιατί έχει στραπών πολιτικό. Η ζωή θα σε στραπονάρει και το καρδούλα θα ανοίξει. Το καρδούλα σου θα ανοίξει. Θα ανοίξει το καρδούλα. Πότε θα αρχίσει από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα πάει στο Σπαρτιάτε και μετά τελευταίο το Μητσοτάκι. Το άλλο ούτε θα ασχοληθεί το ζωή. Ξέρει το ζωή τι κάνει. Ζωή σε λόγο μα. Έλα, καρδούλα. Αγαπάστε με μάμα. Σήμερα γρήγορα θα τα πούμε και το άλλο εβδομάδα που θα καθίσουν όλο το κυβερνήσει λίγο στα καρέκλα να δούμε πώς είναι στο καινούριο καρέκλα, πώς κάθονται και μετά θα τα πούμε όλα και εδώ θα τα λέμε. 2 χρόνια τώρα έχει το ταμείο ανακάμψη και μετά τα 2 χρόνια θα έρθει το κάμψη. Ανακάμψη, κάμψη, έτσι. Πάμε τώρα 2 χρόνια να χαζογελάσουμε, να χαλοπεράσουμε, να φάμε κανένα αυτό, κανένα από εδώ, από εκεί. Ρε καλοκαίρι, Αυγούστο, θα τρέχαμε για εκλογές, ποιος θα πήγαινε. Εδώ, στον Ιούλιο μήνα και φύγαν το 50% στα μπάνια, να πήγαινε Αυγούστο, ούτε το μήγα δεν θα πήγαινε κανένας. Τώρα νταούλια και χαρές πανηγυρίζουν η γρία. Αν είχε 10 βαθμούς θερμοκρασία, πιο πολύ θα πηγαίνανε η γρία στον δρόμο, θα βγαίνει το Νέα Δημοκρατία με 35%. Ο καιρός ευνόησε το γρία. Το γρία το ευνοεί πολύ καλά. Δεν ξέρω τι κάνει η γρία. Κάνει θαύματα, κάνει και παραγγέλει τον καιρό για να μπορεί να πάει να ψηφίσει. Τι θα τρελαθόρεσει. Αν έβρεχε στο Κολονάκι, πάλι θα πήγαινε. Γιατί είναι κατηφόρα και από το Λεγκαβιτό θα φεύγουν σολίθρα οι γρίες, θα πήγαιναν κατηδίω στο εκλογικό τμήμα. Έχουμε όλοι ένα μπερδεμένο λεξικό. Έχει αλλάξει το γλώσσα μας. Είναι Βαβέλ. Βαβέλ στη Βουλή, Βαβέλ στη ζωή. Βαβέλ. Αρχίζουμε και φωνάζουμε το ποτάνα μου ένας. Άγουμε το ποτάνα σου άλλος. Από τότε και το μόνο που θα μείνει όρθιο, σας το λέω εγώ, θα είναι το γύφτο που θα φωνάζει η μόνη φωνή που θα είναι άγνη και τίμιο και καθαρή. Αυτό που θα λέει καστανόχωμα για τα λουλούδια, παλιά σίδερα αγοράζω. Χαλιά καινούρια, πιπώνει, χωγαλέ, καρπούζι, καλεμπανάνα. Το Ίδρυμα Κακογιάννη, Πειραιώς 206, η Σχολή Τεχνών 100. Τότε η θεατρική μας σχολή δεν υπάρχει πλέον στην Ακαδημία, τέλος από Ακαδημίας, Τεχνών 100 εκεί. Μονάχα φαντάσματα έχουν μείνει εκεί που παριστάνουν τους καμπόσους. Εγώ στο
Στο δικό μου του τσαντήρι, τέλος πάντων, έχουμε ένα εθήμου. Κάνουμε κάθε τόσο καρναβάλι και τα παιδιά, τα μικρά, παίρνουν τα χέρια του μπαμπά και κάνουν τους μπαμπάδες. Αυτό κάνουμε. Αυτό λοιπόν θα κάνουν. Και εγώ έχω γράψει το τραγούδι. Εγώ θα το ξανακάνω πάλι. Να το το τραγούδι. Έτσι μόνο. Η σχολή αλλάζει. Τεχνών 100. Εδώ είμαστε, κυρία μου. Με το γκάζι. Ας κάνε λίγο το άλογο πως έρχεται. Έχετε απάνω στο άλογο το Μητσοτάκη. Ετοιμάζω. Έτσι θα σε πάει. Θα σε πάρει στη σέλα του. Χα. Χα. Σα. Σα. Έλα, Έλληνα. Σα. Με ζαλίζει η ομορφιά σου, το καυτό το φόρεμά σου. Και στο παρό όταν χορεύεις, μάτια μου γλυκά με τρελαίνει. Στρίβει τα λόγω. Haydi male, çıkın hadi gidelim, çıkın hadi gidelim, haydi male.